Λοιπόν, καραφλή κάμπια. Α, πολύ ωραία. Χαμήλωσε καναφός, γυαλίζει ο γλόμπος. Χαμήλωσε. Πιο αργά και από τον Σίντεφελ πάει το βίντεο. Καλό. Λοιπόν, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από την παρτούζα, παιδιά. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από την παρτούζα. Για να είμαι ειλικρινής, ο κόκκινος επειδή ζηλεύει, με έλεγε πάντα, ο κάνουμε καμιά παρτούζα. Λέω, ρε πούστη, λέω, να κάνουμε κανένα παρτούζα με κανέναν, ο οποίος θα πούμε δύο άντρες, μια γυναίκα, να είναι κανένα ωραίο κορμί ο άλλος. Να, τι να πάω, ρε πούστη, αρχίζω να γελάω με τις πατσάδες σου, του λέω, ρε, τουλάχιστον να μην είμαστε κορμιά. Μαλάκα, του λέω, έτσι, μονοφαγάθησε. Σβήσε, βρίσε λίγο όποιον θες. Δεν βρίζω, ρε φίλε, θα είμαι σήμερα καλό παιδί. Κάνε λίγο φυρό. Δεν με θέλουν εμένα. Οι σουπεράδες στο υπόγειο δεν με θέλει. Δεν σε θέλει, Γιώργο μου. Η μισή Θεσσαλονίκη θα είναι σε δύο και η άλλη μισή θα σε γαμίσει. Έξυπρο. Αν πήγαινε δεκαετία του 80 σε κάδους απορριμμάτων και έβλεπε τι πίτσες, κοκακόλες πεταμένες, υπερκαταναλωτισμός και κάτι σκυλιά γύρω-γύρω με κάτι μάγουλα σαν το Βενιζέλο να πούμε. Απίστευτη δεκαετία. Τα σκυλιά τη δεκαετία του 80 είχαν χοληστερίνη. Δηλαδή πεθαίναν από έβραγμα. Σκύλος να πάει 12 χρόνια δεν υπήρχε. Μιλάμε. Τι, κρέα, τι κρέατα, τι κοτόπουλα, τι μπιφτέκια, τι. Εδώ έχω δει σκύλο να ανοίγει κοκακόλα και να την πίνει. Που, ο άλλος είχε πάρει 50 κοκακόλα σε πάρτι, πιάνει τις 30 και τις 10 τις πέταξε έξω να πούμε. Και άνοιξε ο σκύλος την κοκακόλα και την ήπια. Υπερβολή αυτό που λέω. Έχω δει σκύλο να πίνει κοκακόλα, ρε φίλε. Να σου πω τώρα. Σε σκουπίδια, σκουπιδαριό, 19 χρόνο παιδί. Μην πας στο σπίτι του κόκκινου, θα σου κάνει τάκλινη αράχνη. Καλά, αυτό με το σπίτι του κόκκινου ήταν απίστευτο. Δεν έχω δει τόσο δυνατή αράχνη και τέτοιο ιστό. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να ήταν πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Λέω κόκκινο το σπίτι, δεν το καθαρίζει. Θα φωλάξω καθαρίστρια. 8 χρόνια φοράζει καθαρίστρια. Θέλω να σε πρίξω, αλλά βαθιά μέσα μου σε αγαπάω. 98 και 103 κιλά. Εκεί τότε βρεθούμε να σου βγει το άλλο το συνέστημα. Μη σου βγει το πρώτο, να πούμε. Ο ιστός στο σπίτι του κόκκινου ήταν στον αφαλό, του λέει. Αν το μεταξύ. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Λέει: έχω ένα τεράστιο πρόσωπο. Λέει ότι γαμώ επί 3 ώρες. Λέει και δεν χύνω. Τον ακούω κι εγώ. Σήμερα τι είπε, ρε παιδιά, ο κόκκινος. Είχα λέει όταν. Είπε, έλεγε κάτι αστυνομικούς ότι δεν φαίνονται καλά. Όταν ήμουν, λέει, 10 χρονών, είχα συνόδευσα, λέει, μια συμμαθήτριά μου στο σπίτι της, λέει, το βράδυ. Τι λέω, πόσο χρονών ήσουνα? 10 χρονών. Πώς λέω, συνόδευσε 10 χρονών στη συμμαθήτριά σου, λέω, το βράδυ στο σπίτι? 10 η ώρα. Σάφησε η μανούλα σου, λέω, 10 η ώρα, 10 χρονών να πας. Λέει, ναι. Τίποτα, λέω. Ο κόκκινος, λέω, δεν γεννήθηκε, λέω, και δεν του βάλανε, λέω, πάμπερς. Καπότα του βάλανε. Sky Media, ένας αερολοχίτης έξω από το Χαριλάου. Λοιπόν, και βρίζει. Έρχεται από τα 10 μέτρα. Κοιτάω δεξιά-αριστερά. Βασικά πίσω σου πρέπει να κοιτάς. Εγώ πάντα έχω καθρεφτάκι. Οδηγάω με καθρέφτη όταν περπατάω. Πρέπει πίσω. Μη σου έρθει καμιά από πίσω. Τις μπροστά τις μαζεύεις, αποκρούς, κάνεις, ράνεις, φεύγεις, κάνεις. Δηλαδή μην τη φας τη μάπα και στα αρχίδια. Όπου και να φας εδώ στο χέρι, στα αρχίδια σου. Ξέρω εγώ, εδώ από πάνω, στα αρχίδια σου. Έρχεται που λες να με χτυπήσει. Παίρνω θέση άμυνας. Το βλέπω τον μπούστι έρχεται. Ξέρεις, γελό ρωχίτης, είχε πει είσαμε 40 κιλά χασίς. Λοιπόν, με το που έρχεται στα 4 μέτρα, πέφτει μόνος του κάτω. Πέφτει. Και τι λένε οι μπουσταράδες? Το χτύπησε. Ού, πούστη, και αρχίζω και τρέχω εγώ. Τρέχω για να γλιτώσω. Εν τω μεταξύ, τι το χτύπησε το μαλάκα? Έπεσε μόνος του. Καμιά 100 άτομα με κυνηγούσε. Πού να με πιάσουν? Τακ, ταχύτατος, τη στρίβω από Αλκμίνης κάτω. Μην είδατε τον Παναή. Απ' τη θύρα 1. Τα κάγκελα για από το σχολείο είναι ψηλά, δεν μπορεί να τα πηδήξεις. Πρέπει από πίσω, πού να πας? Το χτύπησε από την κάτω, που λέγαμε όλα, χτύπησε το μέλλον. Ποιο χτύπησε, ρε πουσταράδες, λέω, αυτός μόνος του έπεσε. Άντε βρεις άκρη. Εκεί δεν κάνεις διάλογο, εκεί Λούις γίνεσαι. Είχα πλακωθεί στις γροθιές εκεί σε μια ταβέρνα, μπλεχτήκανε εκεί πέρα κτλ. Μου κάνανε μήνυση κτλ. Και με λέει ο Γρόλιος, εγώ θα σε σώσω, μην μιλάς. Είναι εισαγγελέας Αργιανός, λέει, δικός μου άνθρωπος, λέει κτλ. Θα το καθαρίσουμε, δεν θα μιλήσει καθόλου. Και τι είπε ο αφιλότιμος? Έδωσε κουτουλιά, λέει, στο χέρι του πελάτη μου. Ο αντίδικος, λέει, και χτύπησε, λέει, ενώ ο πελάτης μου ήταν σε άμυνα. Και αθώος, λέω, κατηγορούμενος. Λέω, τέτοιες μαλακίες λέτε στα δικαστήρια? Λέει, ναι. Έτσι, λέω, και οι δικαστές, λέει, ο δικαστής, λέω, ήξερε, λέω, τι έγινε. Μαλάκας, λέει, ο δικαστής να μην ξέρει τι έγινε. Εκεί γιατί με αθώωσε? Δικός μου άνθρωπος, λέει. Αυτό που έχεις πει μια φορά, πως σε έκανε μήνες επειδή αποκάλεσε ένα τυπά Έλληνα, είναι αλήθεια? Ναι. Ας το διάλογο, ευρωμο Έλληνα, του είπα. Ευρωμο Έλληνα. Έλληνα, του λέω μετά. Μου λέει, τι είπες, ρε φίλε, λέει, μήνες.
Με έκανε μήνες γιατί τον είπα Έλληνα. Αθώος ή ένοχος. Δεν πήγαμε μέχρι το δικαστήριο γιατί μετά πήγε ο Χρόνης. Έλα ρε εγκουάρι μου, τώρα πηγαίνω σε δικαστήριο γιατί τέτοιες μαλακίες είναι δυνατόν. Έλληνας σε είπε. Λέω Έλληνα τον είπα γιατί ως Έλληνα νιώθει μαλάκα, λέω γι' αυτό. Επειδή τον είπα Έλληνα τον μαλάκα. Δύο και τέταρτο σχολάω από το ραδιόφωνο, πάω μπότσαρι πέρα παρκάρω, βλέπω το ματί του κόκκινο αναμένο, ο κόκκινο μέσα στο γιώτη. Κουκούλα, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Ο Ραπτόπουλο, καπάρτινα, ιστορίε. Πατ, μπαίνω μέσα στα μάξι του κόκκινου, περιμένω να βγει ο κόκκινο. Δεν φαίνω μόνο τη μαλακού, είχα κάσχε ιστορίε. Πώ το λένε. Βγαίνει ο κόκκινο, με το που βγαίνει ο κόκκινο, βάζω την πρώτη, φεύγω στο στενό. Ο Κυλιόδουλο, αντί να πετάξει το σάντουιτ για την κοκακόλα και να τρέξει, γιατί στενό είναι, μήπω προλάβει κτλ. Είχε την πίτα γύρω από τη μία μεριά και την κοκακόλα από την άλλη και φώναζε έτσι και γεμάτο μου. Τι ούρε ζώο, του κάνω δύο κύκλους που λες, το ζώο έχει γονατίσει να πούμε και φεύγω βολίδα μετά. Φόραξε την αστυνομία, ο μαλάκας, να πάρουν λέει, τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ρε μαλάκα, μια άλλη ιστορία που τον έκανα, του ξεφουσκώνω το λάστιχο ένα βράδυ έξω από το σπίτι. Πάει στο βουλκανιζατέρ εκεί στην Παπάφη. Όργησα, λέω γιατί ρε μαλάκα άργησες, έπαθα φούιτ. Λέω τι φούιτ έπαθες ρε μαλάκα. Το λάστιχο. Τι είπα το λάστιχο. Φούι. Και στο έκανε, λέω αυτό. Ναι, μου το έκανε ο φίλο μου, ο τάδε. Λέω, σε πήρε και λεφτά. Λέει 10 ευρώ. 8 ευρώ πώ τον πήρε. Τι καριόλη, λέω ένα. Αφού δεν είχε φούι, το λέω το αυτοκίνητο. Τι είχε. Σου ξεφούσκωσα το λάστιχο, λέω. Τον έκανε και διαφήμιση δωρεάν, δεν ο μαλάκα για να πάει την άλλη φορά να αλλάξει κατά λάστιχο.